Να μας πείτε λίγο την ιστορία από την αρχή. Πότε πρώτο ακούσαν οι 1200 εργαζόμενοι ότι υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός για να πάνε όλοι μαζί σε αυτό το fund? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και 6 μήνες περίπου υπάρχει τρομοκρατία από τη διοίκηση της τράπεζας, διαρρέεται στους διαδρόμους από στελέχη σε ανώτατο επίπεδο ότι επίκυνται η παραχώρηση της διαχείρισης των κόκκινων δανείων σε κάποιο σχήμα και ότι αυτό θα σημάνει και την μεταβίβαση των εργαζόμενων σε αυτό το σχήμα. Σαν να είναι έπιπλα λοιπόν οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς κανείς να σκέφτεται ούτε το στοιχειώδες ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας, όχι μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και σε όσες συγχωνεύθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Πακετάρονται μαζί με τα κόκκινα δάνεια. Και στη συνέχεια, τι έγινε? Μου είχατε πει ότι το Φλεβάρι έγινε μια στάση εργασίας, σωστά? Ναι, το Φλεβάρι έγινε μια στάση εργασίας. 1200 εργαζόμενοι πανελλαδικά, γιατί το τμήμα αυτό έχει εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, κατέβηκαν στη στάση εργασίας, ξεπέρασαν κάθε προσπάθεια της διοίκησης και να τρομοκρατήσει αλλά και να συσκοτήσει τις εξελίξεις, αφού λένε συνέχεια, ακόμα και σήμερα, ότι δεν υπάρχει επίσημη απόφαση. Οι εργαζόμενοι αυτοί κατέβηκαν στο δρόμο και έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα. Θέλουμε να πούμε εδώ ότι το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού ήταν μαζί τους και σε εκείνη την κινητοποίηση και είναι μαζί τους και σήμερα. Είμαστε εκεί και απεργούμε εδώ και 3 ημέρες για το αυτονόητο, αυτό που λένε οι εργαζόμενοι, ότι δεν πάμε σαν έπιπλα σε κανένα φαντ. Κυρία Καριώτη, η διοίκηση λέτε, σας λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος προγραμματισμός προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αυτό έχει εκδώσει και ένα δελτίο τύπου αυτό σήμερα. Ήθελα. Δεν ξέρω αν παρακαλώ. Το έχετε δει. Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεών μας ασφαλώς, που οι ίδιοι εργαζόμενοι συμπεραίνουν ότι συσκοτίζει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Γιατί θέλετε να μας πείτε 2-3 σημεία που θεωρείτε ότι συσκοτίζουν την υπόθεσή σας και να μας πείτε γιατί, αφού σας διαβεβαιώνει η διοίκηση ότι δεν θα συμβεί αυτό, εσείς γιατί κατεβήκατε στη σελίδα? Θα σας πω. Έχω εδώ το δελτίο τύπου της τράπεζας και αν μου επιτρέπετε να σας πω τα 3 σημεία που λέει ότι εγγυάται στους εργαζόμενους τι θα συμβεί. Εδώ. Λέει λοιπόν ότι σε οποιαδήποτε μελλοντική λύση επιλέξει η τράπεζα θα υπάρχει προστασία της απασχόλησης χωρίς απολύσεις, ότι θα διαφυλαχθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όσων εργαζόμενων πλαισιώσουν το νέο σχήμα και ότι οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε όποιο μελλοντικό σχήμα υπάρξει, εκτός αν οι ίδιοι δεν το επιθυμούν. Εμείς στο ίδιο μήκος κύματος που ήταν και η ανακοίνωση του κυρίου Φλαμπουράρη πριν τις εκλογές, σωστά? Ακριβώς. Αυτό που οι εργαζόμενοι δεν θέλουν, δεν θέλουμε, είναι να πάμε σε νέο σχήμα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι το νέο σχήμα και η απώλεια της ιδιότητας του εργαζόμενου στην τράπεζα θα έχει πάρα πολύ κακές συνέπειες. Κυρία Καριώτη, εσείς χειρίζεστε τέτοια δάνεια, κόκκινα δάνεια, σαν εργαζόμενοι? Δεν εργάζομαι σε αυτό το τμήμα. Αυτοί οι εργαζόμενοι που χειρίζονται κόκκινα δάνεια σε μια περίοδο που υπάρχουν άνθρωποι που χρωστούν χρήματα, που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και φοβούνται για το τι θα γίνει με το σπίτι τους, με ό,τι έχουν υποθηκεύσει. Πώς είναι η ψυχολογική τους κατάσταση? Θέλω να πω, αντιλαμβάνονται αυτή την εργασία, αυτό το αντικείμενο της εργασίας σαν μια ρουτίνα, ό,τι δουλειά κάναμε και πριν 10 χρόνια κάνουμε και τώρα, ή υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, σαφώς και δεν είναι έτσι. Γιατί οι συνάδελφοί μας έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις. Είμαστε και εμείς εργαζόμενοι με προβλήματα όπως όλος ο κόσμος, με απολύσεις, με ανεργία, με μείωση μισθών στην οικογένειά μας και έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως και ο κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει και να ρυθμίσει τα δάνειά του. Όμως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εκτός που έχει ανοίξει ο δρόμος για να φεύγουν έτσι οι εργαζόμενοι από τις τράπεζες, το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει
ώστε τα φαντ να πάρουν κοψοχρονιά τα δάνεια αυτά. Ενώ δεν δίνει τη δυνατότητα της διαγραφής μέρους της οφειλής σε έναν άνθρωπο και ο ίδιος να αποπληρώσει το δάνειό του και να μην μπλέξει με τα κοράκια. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, κυρία κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Αυτό είναι πάντως η μισή αλήθεια, αν μου επιτρέπετε, διότι δίνεται, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που είχε ψηφιστεί, δίνεται δυνατότητα, πρέπει να κληθεί ο δανειολήπτης, να μιλήσει με την τράπεζα και από κοινού να βρουν κάποια φόρμουλα πριν περάσει σε φαντ το δάνειο, έτσι δεν είναι? Εμείς που εργαζόμαστε σε τράπεζες, ξέρουμε ότι αυτά με τους κώδικες δεοντολογίας κτλ. Έχουν πολύ μικρή δυνατότητα, δίνουν στο δανειολήπτη να κάνει μία ρύθμιση προς όφελός του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς έχετε σκοπό να προχωρήσετε? Αύριο υπάρχει επίσης προκυνηγμένη απεργία. Εκτός από το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού νομού Αττικής, απεργία έχουν προκηρύξει και τα επιχειρησιακά σωματεία στην Τράπεζα Πειραιώς, και έτσι αύριο θα είναι πανελλαδική γενική απεργία για όλους τους εργαζόμενους στην τράπεζα ανεξάρτητα από υπηρεσία και κατάστημα. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε ότι η ανησυχία μας ως εργαζόμενων δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα των κόκκινων δανείων, γιατί υπάρχει απόφαση, όπως γνωρίζετε, για δραματική μείωση των εργαζόμενων στις τράπεζες. Το RBU λοιπόν και η Τράπεζα Πειραιώς είναι μόνο η αρχή. Αυτές οι εξελίξεις πολύ γρήγορα θα αφορούν το σύνολο των εργαζόμενων της τράπεζας.